Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στους φιλοξενούμενους μας για να δούμε με την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής, το από μέρα σε μέρα, το τελευταίο λόγο, αν θέλετε. Η Νατάσα Πυλίδου, υποψήφια βουλευτής Δυσσής στη Λευκοσία, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Χρήστος Πουτζουρής από πλευράς του ΑΚΕΛ. Καλό μεσημέρι. Στη Λάρνακα, εσείς κύριε Πουτζουρή. Ο κύριος Οικονομίδης με την ΔΕΚ στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Σάββας Φιλίππου, οικολόγη συνεργασία πολιτών στη Λευκοσία, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Ανδρέας Αποστόλου, συμμαχία πολιτών στη Λάρνακα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουραμίτη. Αποστόλου, να ξεκινήσουμε μαζί σας, κύριε Αποστόλου. Έχουμε φτάσει στο όρια ταύτα. Τώρα τι πιστεύετε εσείς ότι είναι το πλέον σημαντικό και γιατί να πάει ο ψηφοφόρος και να ψηφίσει για παράδειγμα συμμαχία πολιτών και όχι κάτι άλλο? Είναι δύο τα σημαντικά, κύριε Γεραμόξη. Το ένα το σημαντικό είναι να πείσουμε τους ψηφοφόρους έστω και την τελευταία στιγμή να πάνε στις κάλπες. Και θεωρώ είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε όλοι. Και πέστε του γιατί αξίζει τον κόπο. Οι πολίτες, κοιτάξτε, την Κυριακή οι πολίτες έχουν μια ευκαιρία να στείλουν στη Βουλή εκείνους που θεωρούν ήδη αξιούς να διαχειριστούν τη σημερινή κατάσταση. Η επόμενη ευκαιρία που θα έχουν θα είναι το 2021. Οπότε αυτοί που δεν θα συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές θα ξέρουν ότι χωρίς τη δική τους τη φωνή θα είναι 56 άτομα την Δευτέρα στη Βουλή και αν μετανιώσουν γιατί δεν πήγαν, η επόμενη ευκαιρία θα είναι σε 5 χρόνια ή κάτι μέρες. Οπότε είναι σημαντική η συμμετοχή. Τώρα το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά τη συμμαχία πολιτών. Εμείς εκείνο που λέμε στους πολίτες ότι είναι σημαντικό να κατέλθουν στις κάλπες με πολιτικά κριτήρια. Και εξηγούμε. Δεν πρέπει να ψηφίζουν οι πολίτες με κομματική ψήφο. Δηλαδή, ό,τι ψήφιζαν παραδοσιακά να συνεχίζουν να πράττουν. Ούτε είμαστε υπέρ της φιλικής ψήφου, του κομπάρου, του συγγενή, της πελατειακής ψήφου. Εμείς καλούμε τους πολίτες να αξιολογήσουν και τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους που έχουν μπροστά τους. Θεωρώ ότι η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και αναλώσαμε χρόνο για να καταθέσουμε προτάσεις και να εξηγήσουμε στους πολίτες τις θέσεις μας και τους καλούμε να αξιολογήσουν ακριβώς αυτές μας τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις και μόνο. Κύριε Οικονομίδη, οι πολίτες, κύριε Πολαμίδη, σε αυτές τις εκλογές έχουν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ή θα τιμωρήσουν με την ψήφο τους όλους αυτούς που εμπλέκονται στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην διαπλοκή και στην αναξιοκρατία. Όλους αυτούς που πήραν χρήματα από αυτούς που οδήγησαν το λόγο μας στην καταστροφή. Όλους αυτούς που δεσμεύτηκαν, που κούρεψαν τις καταθέσεις μας, που κούρεψαν τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων ανθρώπων και όλους αυτούς που έδωσαν προνομιακή μεταχείριση στους συμπεθέρους, στους φίλους, για να φυγαδεύσουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό με το κούρεμα των καταθέσεων. Να τιμωρήσουν όλους αυτούς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Φόγκους και της Ρωμολαξιάς. Ή να επιβραβεύσουν τους διαχρονικά καθαρούς, τους διαχρονικά σταθερούς, τους ειλικρινείς και τους έντιμους. Ως κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις. Αναγνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι πολλές και αυτές οι προτάσεις είναι βασισμένες στις ανάγκες του κόσμου. Εμείς θα καλέσουμε τον κόσμο να μην απέχει, γιατί η αποχή δεν είναι επιλογή. Η επιλογή είναι να πάνε να ψηφίσουν και να επιλέξουν μέσα από αυτά που έχω ήδη αναφέρει τους πιο άξιους και τους πιο ικανούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλίππου. Είναι οι πρώτες εκλογές στις οποίες οτιδήποτε και να έχει, οσοδήποτε πόνο και να νιώσει ένας ψηφοφόρος, πρέπει να πάει να ψηφίσει. Γιατί το έγκλημα που έγινε το Μάρτιν του 2013 και η οικονομική καταστροφή την οποία επέφεραν σε αυτούς τον κόσμο είναι μοναδική και ελπίζουμε ποτέ μα ποτέ να μην επαναληφθεί. Ως εκ τούτου οι πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νιώθουν τη συμφορά από την οικονομική κρίση, οφείλουν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, να σηκώσουν ανάστημα και επιτέλους να τιμωρήσουν αυτούς τους οποίους τους έστειλαν στην καταστροφή και στην μιζέρια και να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους. Εμείς ως κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών λέμε ακόμη έναν λόγο στους ψηφοφόρους μας. Δεν έφτανε αυτή η καταστροφή την οποία μας έφεραν. Τα δύο μεγάλα κόμματα δυστυχώς ήρθανε, αυξήσανε τον εκλογικό νόμο για να εκτοξεύσουν από την Βουλή τα μικρά τα κόμματα. Μας κόψανε ή μειώσανε τις χορηγίες για να μας στραγγαλίσουν οικονομικά. Και ως εκ τούτου
οι ψηφοφόροι μας, οι φίλοι μας και οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν το έργο που είχαμε δώσει μέσα στη Βουλή τα τελευταία 15 χρόνια και στα 20 χρόνια της παρουσίας μας στην πολιτική ζωή, οι άνθρωποι που εκτιμούν όλες αυτές τις προσπάθειες που κάναμε για τον απλό πολίτη, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν να μας ψηφίσουν για να μας ξαναβάλουν στη Βουλή και μάλιστα να μας βάλουν ενισχυμένους και δυνατούς περισσότερο από ό,τι είμαστε πριν. Κύριε Πουντζουρή, γιατί να πάει κάποιος να ψηφίσει και γιατί να ψηφίσει κάποιος? Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι έχουμε βουλευτικές εκλογές και δεν θα εκλέξουμε νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο πολίτης. Το λειτουργήμα του βουλευτή είναι πολύ σημαντικό και η ίδια η Βουλή. Μέσα από τη Βουλή περνούν όλα τα νομοθετήματα πάνω στα οποία εκδικάζει η δικαστική εξουσία. Επίσης, περνούν όλα τα νομοσχέδια πάνω στα οποία βασίζεται το κράτος, η εκτελεστική εξουσία, για να κάνει τη δική της πολιτική. Άρα, είναι πολύ σημαντικό στη Βουλή να κριθούν οι πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης που είναι στην εξουσία. Εάν εμείς τώρα αποφασίσαμε ως λαός ότι αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια είμαστε ευχαριστημένοι, ο ασθενής, ο άνεργος, αυτός που του έχουν κουρέψει τις καταθέσεις του, αυτό που το ξεγέλασαν και του πουλήσαν τα αξιόγραφα, και δεν θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν δεσμεύεται ούτε η κυβέρνηση ότι θα αποζημιώσει. Εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με την πολιτική της κυβέρνησης, τότε εγώ τους συμβουλεύω να πάνε να ψηφίσουν συναγερμό. Οι άλλοι υπόλοιποι, οι οποίοι το 80% έχουν δει να μειώνονται τα εισοδήματά τους και το 10% του Κυπριακού λαού να αυξάνει τα εισοδήματά του, τότε θα πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή. Η επιλογή ποια είναι? Είναι η επιλογή εκείνη η οποία είναι εδώ και 90 χρόνια στην πολιτική σκηνή και είναι δίπλα από τον λαό, μαζί με τον λαό, και παλεύει για τον λαό μέσα από τη Βουλή. Αυτό εφάνηκε και μέσα από τα νομοσχέδια τα τροϊκανά, τα οποία περνούσαν δυστυχώς το δίκο και ο συναγερμός. Κυρία Πυλίτρο, ερχόμαστε κοντά σας. Λοιπόν, γιατί να πάει κάποιος να ψηφίσει και να πάει γιατί DC? Κοιτάξτε, το DC, η κυβέρνηση, πιστεύω είναι το κόμμα, αλλά και η κυβέρνηση η οποία δουλεύει με έργα και όχι με συστήματα. Ακούμε πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες. Ακούμε ότι οι αριθμοί δεν είναι απόδειξη ανάπτυξης, ότι η ανάπτυξη είναι ένα εντελώς υποκειμενικό μέτρο, το οποίο κρίνουμε με στοιχεία από μη βάσιμες πηγές. Αλλά η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παρέλαβε μια ανεργία στο 3,6%, την έφερε στο 15% και τώρα, και μετά στο 16% και τώρα έχει πέσει στο 12,1%. Το 16% πήγε μετά το κούρεμα και την πήγε μετά το κούρεμα, σίγουρα, αλλά το κούρεμα ήρθε μετά από κάποια λάθη τα οποία έγιναν, και δεν μιλώ μόνο από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά. Λοιπόν, για να πάει μπροστά ο τόπος χρειάζεται μια στρατηγική, η οποία στρατηγική πρέπει να έχει βάση και πρέπει να είναι μια βιώσιμη στρατηγική, η οποία αποδεικνύεται και με νούμερα, γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν υποστηρίζουν τα νούμερα και αν δεν υποστηρίζουν τα εισοδήματα μας, αυτά που ξοδεύουμε, τότε δεν μπορούμε να ξοδέψουμε. Θα βρεθούμε στην ίδια θέση στην οποία ήμασταν και πριν. Άρα χρειάζεται ανάπτυξη συνετή στους τομείς στους οποίους θέλουμε να επικεντρωθούμε και που θεωρούμε, όπου θεωρούμε ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Χρειάζεται μεταρρύθμιση σωστή και δίκαιη, που να διασφαλίζει φυσικά τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, αλλά που να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, που να εκμοντερνήσει το κράτος μας, που να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις και να τις βοηθήσει. Χρειάζεται διαφάνεια. Διαφωνώ με αυτά που έχουν υποθεί όσον αφορά τη διαφάνεια. Έχει ανοίξει ο δρόμος για τη διαφάνεια. Ο δρόμος για τη διαφάνεια δεν έχει χρώμα. Πρέπει να παταχθεί άσχετα από το ποιος έχει διαπράξει το οποιοδήποτε παράπτωμα. Και έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Χρειάζεται σύμφωνο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση από στους πολίτες για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο. Και οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα. Έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν τα αποτελέσματα, αλλά τώρα εκείνοι που έχουν ανάγκη θα βοηθηθούν. Και χρειάζεται η σταδιακή αποκατάσταση όλων των υπομειστικών ζημιών και όχι ορισμένων κατηγοριών. Πρέπει να στηρίξουμε και τους κουρεμένους καταθέτες, όχι μόνο τους Κύπριους κουρεμένους καταθέτες, όπως είπε το Δήμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υπομειστεί ζημίες, όλες τις κατηγορίες πολιτών που έχουν υποστεί ζημίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου. Τελικό μήνυμα. Πολύ καλό και παρακαλώ. Το τελικό μήνυμα είναι ότι την Κυριακή είναι η μέρα της δημοκρατίας. Και είναι η μέρα που οι πολίτες θα επιλέξουν είτε τη σταθμότητα, είτε την επιστροφή στο χθες, είτε να προχωρήσουμε μπροστά.
για ένα σύγχρονο κράτος. Ένα σύγχρονο κράτος το οποίο η νέα Βουλή πρέπει να προωθήσει σύγχρονες πολιτικές, μακριά από τον παλαιοκοσμανισμό, μακριά από τους κομματικούς διορισμούς και μακριά από τους διορισμούς των φίλων και των εταίρων μας. Για να προχωρήσει αυτό το κράτος, θέλει ανθρώπους που απέδειξαν ότι μπορούν και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν τη θέληση. Αλλά να κάνω και μία έτσι επισήμανση. Επειδή την Κυριακή οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές της επαρχίας τους, εγώ προέρχομαι από την επαρχία Λάρνακας, θεωρώ ότι η Λάρνακα είναι μια αδικημένη επαρχία και καλώ τους συνεπαρχιώτες μου να κλείσουν τα αυτιά τους τις προεκλογικές υποσχέσεις, γιατί τη Λάρνακα δυστυχώς τη θυμούνται μόνο προεκλογικά και να πάνε να ψηφίσουν και για τη Λάρνακα. Ευχαριστώ κύριε Φίλιππου. Τελικό μήνυμα παρακαλώ. Το κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών, είναι το κίνημα το οποίο πάντοτε στέκεται δίπλα στον απλό πολίτη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την εποχή της απαξίωσης 6 μεγάλες οργανώσεις ήρθαν και συμπορεύτηκαν μαζί μας και έγινε η συνεργασία πολιτών. Είμαστε σίγουροι ότι η εκτίμηση αυτή από τις οργανωμένες ομάδες αλλά και από τους απλούς πολίτες θα στηρίξουν το κίνημα, θα μας βάλουν στη Βουλή και θα είναι μια νίκη του λαού, γιατί το κίνημα οικολόγων είναι το κίνημα το οποίο στέκεται πάντοτε δίπλα στον απλό πολίτη με όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αυτή τη φορά το like τους που είναι πολύ θα γίνει ψήφος μέσα στην κάλπη. Είμαστε σίγουροι. Κύριος Οικονομίδης, παρακαλώ. Ναι, κύριε Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, ψήφος στο κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ σημαίνει αγώνας για προάσπιση της κυπριακής δημοκρατίας. Σημαίνει προώθηση μιας δημοκρατικής και βιώσιμης λύσης για το κυπριακό πρόβλημα. Ενίσχυση της οικονομίας μας και παράλληλα και της ανάπτυξης του τόπου. Τιμωρία όσων εμπλέκονται στα σκάνδαλα. Δημιουργία συνθηκών εργασίας, απελευθέρωση της πατρίδας μας και έναν κοινωνικό κράτος με επίκεντρο των άνθρωπων και όχι τις τράπεζες. Παράλληλα, ως νέος, θέλω να κάνω για ένα κάλεσμα προς τους νέους ψηφοφόρους, αλλά και γενικότερα προς όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προσέλθουν στις κάλπες, να κρίνουν και να ψηφίσουν τους ικανότερους, τους εντιμότερους και να τους δώσουν ψήφων εμπιστοσύνης. Κύριε Γραμμίδη, ευχαριστώ. Κύριε Πολιτζόρη, τελικό μήνυμα, παρακαλώ. Καταρχάς, συμφωνώ με τον συνάδελφο δίπλα μου ότι θα πρέπει αυτός ο ψήφος στη Λάρνακα να παίξει πολύ ρόλο για το ποιοι θα μπουν μέσα στη Βουλή για να εκπροσωπήσουν τη Λάρνακα, επειδή η Λάρνακα διαχρονικά ήταν αδικημένη. Και αυτό αποδεικνύεται μόνο με μια επίσκεψη στη Λάρνακα, στη Λεμεσό και στη Λευκοσία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει στη λιτότητα και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είναι πρωταθλητές η κυβέρνηση, η παρούσα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο επικοινωνιακό κομμάτι. Κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Ο κόσμος στο πετσίν του αυτή τη στιγμή βιώνει τη φτώχεια, την ανέχεια, την εξαθλίωση. Είχαμε πρόσφατα το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου μας ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότεροι νοσηλευτές, περισσότεροι γιατροί, εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Τώρα προεκλογικά είδαμε ότι γίνονται προσπάθειες για να μειωθούν οι λίστες αναμονής. Εγώ όταν πήγα επίσκεψη στο νοσοκομείο της Λάρνακας, μας ελέγχθηκε ότι από 7 γιατρούς έμειναν 3 γιατροί, δεν έχουν οδηγούς των ασθενοφόρων, μειώθηκαν οι νοσηλεύτριες και εφαρμόζουν τα μέτρα λιτότητας που τους επιβάλλει η εκτελεστική εξουσία. Αν είναι αυτό που θέλουμε και να το έχουμε και μετά τις εκλογές, τότε ας ψηφίσουμε συναγερμό. Ναι, κυρία Απειλή, το τελικό μήνυμα, παρακαλώ. Τα όρια της φτώχειας εκτοκτεύτηκαν κατά 37% από το 2009 μέχρι το 2013, οπότε να μην αναφερόμαστε σε αυτά για τα οποία ευθυνόμαστε και να τα φορτώνουμε στην επόμενη κυβέρνηση. Είμαστε τώρα σε έναν κρίσιμο σταυροδρόμιο όπου έχουμε κάνει πρόοδο. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την πρόοδο να πάει χαμένη. Αυτό νομίζω ότι το συνειδητοποιούμε. Η κυβέρνηση, η υφιστάμενη, έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να φέρει την ανάπτυξη στο 2,7% από το μείον 7% που βρισκόταν το 2013. Έχει έρθει η ώρα να τελειώσουν οι πολιτικές λιτότητας. Οι πολιτικές λιτότητας δεν ενσωματώνουν μείωση φορολογιών η οποία θα επεξεργαστεί στην ακίνητη ιδιοκτησία. Δεν συμπεριλαμβάνουν μέτρα ανάπτυξης για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα οποία θα ακολουθήσουν. Άρα δεν είναι για πολιτική λιτότητα που μιλούμε. Μιλούμε για πολιτική ανάπτυξη και επένδυση στον κόσμο της Κύπρου και στους νέους για να μπορέσουν να βρουν δουλειές οι οποίες τους ενδιαφέρουν. Στους τομείς τους οποίους τους ενδιαφέρουν, όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, η καινοτομία, η ναυτιλία και άλλοι τομείς όπου μπορούμε σαν Κύπρος να πρωταγωνιστούμε και να παίζουμε έναν πάρα πολύ σοβαρό ρόλο παγκοσμίως και όχι μόνο μέσα στο επίπεδο της Ευρώπης.
Κύριε Απελίδου, κύριε Οικονομίδη, κύριε Πουτζουρή, κύριε Αποστόλου, κύριε Φιλίππ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτού του τμήματος της εκπομπής. Ακολουθεί το αθλητικό ένθετο με τον Γιώργο Μελετίου. Λοιπόν, απόψε κλείνει αυλαία την Κυριακή η ώρα του πολίτη, η ώρα της κάλπης. Το ΡΙΚ μαζί σας από το πρωί μέχρι και την ώρα που τα πράγματα θα κρυθούν, με ζωντανές συνδέσεις όπου υπάρχει λόγος γι' αυτό. Εμείς θα τα πούμε στις 8 την Κυριακή το πρωί σε μια μακρά ζώνη μέχρι τη μία και αμέσως λίγο αργότερα και δεύτερη μακρά ζώνη με τους συναδέρφους εδώ που θα καλύψει όλη την διαδικασία των εκλογών. Γεια σας από εμάς.